Πάμε στο τέσσερα θέμα, Δημάρχη. Όπως είχαμε δεσμευτεί και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε σύσκεψη την οποία και εσείς καλύψατε με τους Δημάρχους για την αναβάθμιση του ΚΔΑΗ στο Τεμπλόνι. Θα προχωρήσουμε στο διαγωνισμό μαζί και με τη ΜΕΒΑ, έτσι ώστε το μεσοδιάστημα μέχρι να γίνει το εργοστάσιο να υπάρχει η μείωση του κόστους λειτουργίας της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να έχουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από μια μακρά διαβούλευση. Όπως ξέρετε, είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μας δίνει τη δυνατότητα στο φορέα να προχωρήσουμε σε δικές μας πρωτοβουλίες και παράλληλα να συνεννοηθούμε με την εταιρεία η οποία υπάρχουν κάποια ελλειπή στοιχεία, αν τα έχει να τα προσκομίσει έστω και σήμερα, και κάποια άλλα προβλήματα που υπάρχουν στην προσφορά, αν οι εταιρείες πρέπει οι εταιρείες να δεσμευτούν ότι στην μελέτη εφαρμογής θα πειθαρχήσουν με τις οδηγίες του Συμβουλίου Επικρατείας και βεβαίως με τις οδηγίες και τις διακήρυξεις, τις ίδιες προκήρυξεις. Άρα, ό,τι είχαμε δεσμευτεί στους συμπολίτες μας, το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα προχωράει και τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια θα έχουμε τη λειτουργία. Ήταν μια δέσμευση από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά την οποία κατέθεσα. Με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας γιατί γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν αυτό το είχαμε κάνει πράξη. Είχαμε φτάσει στο ακριβώς αυτό σημερινό σημείο που ξεκινάω τη διαδικασία και από επιπόλαιες προσεγγίσεις γυρίσαμε 10 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο, να παίρνω τη σκυτάλια από εκεί που άφησα το 2014 το συγκεκριμένο έργο, όμως ωστόσο αυτά τα 10 χρόνια στήχησαν πάρα πολλά χρήματα στους συμπολίτες μας, τους Κερκυραίους, έχουν στραγγίξει τα ταμεία του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορούν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και βεβαίως αυτό το κόστος των 15 εκατομμυρίων, φανταστείτε όλα αυτά τα χρόνια πόσα εργοστάσια θα είχαμε φτιάξει. Ίσως θα τα κάναμε και με αυτοχρηματοδότηση. Δεν θα χρειαζόμασταν ούτε τις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές. Την ίδια στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την έγκριση από το ελεκτικό για την μεταφορά των χίδιν απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί, όπως ξέρετε, στο Τεμπλόνι παλαιότερων ετών, έτσι ώστε για να αποκατασταθεί και το ενιαίο κύτταρο το οποίο θα φτιάξει και θα τακτοποιήσει την περιβαλλοντολογική εικόνα στο Τεμπλόνι. Είμαστε στο σωστό βηματισμό, έχουμε το σχεδιασμό για το μεγάλο έργο, τον στηρίζουμε, είμαστε έτοιμοι και εγώ προσωπικά και το Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όλοι μαζί να ανταποκριθούμε για να έχουμε ένα ποιοτικό και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αποτέλεσμα για να απαλλάξουμε από το βαρύ φορτίο τα οικονομικά, όπως είπαμε πρωτήτερα, του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, βέβαια, όπως είπα και πρωτήτερα, θα αξιοποιήσουμε, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, περιμένοντας μετά από 2,5 χρόνια τα βήματα και τα αποτελέσματα, θα κάνουμε ενέργειες. Αυτές είναι ενέργειες βεβαίως που πρέπει να τις στηρίξουν οι Δήμοι. Για να το ξεκαθαρίσω, από μένα έχουν τη στήριξη, θα είμαι κοντά τους, έτσι ώστε το μεσοδιάστημα να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας.